Ένας μαθητής της έκτης τάξης σκοτώθηκε και άλλοι δύο της πρώτης και της τετάρτης τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερών. Ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθούν άμεσα οι ευθύνες για την έκρηξη που σημειώθηκε στο Λεβίτο Στάσιο με αποτέλεσμα η πόρτα του να εκτιναχθεί και να τραυματίσει θανάσιμα το παιδί. Το ένα από τα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο το απόγευμα της Δευτέρας, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο. Σύμφωνα με το διευθυντή του σχολείου, στη μονάδα εγκαταστάθηκε πρόσφατα μέσω ΕΣΠΑ σύστημα γεωθερμίας προκειμένου να αντικαταστήσει τον λέβητα πετρελαίου, πράξη με την οποία ο διευθυντής διαφωνούσε.